όπου θα μας πει πράγματα για τον εθνικό σχεδιασμό, για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας, και παρακαλώ πολύ να σταματήσει το διάλειμμα και να καθίσετε κάτω. Κύριε Κιούκη, κύριε Κυρκίτσο, Ερμελίντα, καθίστε, sit. Ναι. Αδερφή Κύπρη, καθίστε παρακαλώ. Κυρία Ζώρα, πού είναι η κυρία Ζώρα? Και ο κύριος Μπόμπαν. Λοιπόν, ξεκινάμε, κυρία Σπανούδη. Γεια σας και από μένα. Ξέρω ότι είμαστε λίγο κουρασμένοι, έχει περάσει και η ώρα, είμαστε και μετά το διάλειμμα. Καταρχάς, ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τόσο τον Δήμαρχο που μας φιλοξενεί εδώ και τους υπόλοιπους συνεργάτες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που έχουν δουλέψει και συνεχίζουν να δουλεύουν για την προσπάθεια αυτή την κοινή που κάνουμε. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μιλτιάδη τον Καβράκο, με τον οποίο ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια να σκεπτόμαστε αυτή την ιδέα και ο οποίος ανέλαβε την πολύ δύσκολη δουλειά της διαχείρισης ενός διακρατικού προγράμματος. Και αυτό που θα ήθελα να πω ξεκινώντας είναι ότι πέρα από όλα τα άλλα που ακούσατε για το πρόγραμμα το συγκεκριμένο και τις πιθανές θετικές του ωφέλειες, μία πολύ θετική διάσταση είναι το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε μεταξύ μας όλες οι μεγάλες πόλεις των Βαλκανίων. Συνεργάζεται ο Δήμος της Σόφιας, ο Δήμος των Τυράννων, η Λεμεσός, εμείς που είμαστε γειτονιές της πρωτεύουσας της Ελλάδας στην πραγματικότητα και το Πανεπιστήμιο από τη Φύρο. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία για όλους εμάς. Είμαστε κράτη τα οποία δεν έχουμε καλές επιδόσεις μέχρι σήμερα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είμαστε γειτονικά κράτη, άρα και οι συνέργειες είναι πιο εύκολες μεταξύ μας και τα αποτελέσματα θα είναι για το κοινό καλό, για την κοινή μας πατρίδα, τα Βαλκάνια. Και οι γέφυρες βέβαια της συνεργασίας ανάμεσα σε γειτονικούς λαούς, σε όλα τα επίπεδα, δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Ξεκινώντας λοιπόν την σημερινή μου παρουσίαση και ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Καβράκο που μου έδωσε και τη δυνατότητα να κάνω την εισήγηση. Θα ήθελα να πω ότι όπως όλοι ξέρουμε τα σκουπίδια είναι ένα κοινό, ένα δημόσιο αγαθό το οποίο έχει αξία. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα όταν αγοράζουμε τα διάφορα υλικά που περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, όταν αγοράζουμε αγαθά που περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, πληρώνουμε ένα κόστος για την ανακύκλωση αυτών των ανακυκλώσιμων ως καταναλωτές. Στη συνέχεια πληρώνουμε ένα έξτρα κόστος μέσα από τα δημοτικά τέλη, ούτως ώστε αυτό το ανακυκλώσιμο να συλλεχθεί, να μεταφερθεί και να ανακυκλωθεί. Δηλαδή πληρώνουμε δεύτερη φορά την ανακύκλωση του ίδιου προϊόντος. Το έχουμε πληρώσει και στην τιμή αγοράς, εννοείται. Στη συνέχεια, επειδή εν τέλει η ανακύκλωση είναι εξαιρετικά χαμηλή, πληρώνουμε μια φορά ακόμα για να τα πετάξουμε όλα μαζί με την ακινά σκουπίδια στις χωματερές. Οι χωματερές στη χώρα μας λειτουργούν κατά πολύ άσχημο τρόπο, απέχουν ακόμα από το να είναι πραγματικά χώροι υγειονομικής ταφής. Δε στην περιφέρεια της Αττικής έχουμε το μεγάλο περιβαλλοντικό έγκλημα που σημείωσε και η ίδια η Περιφερειάρχης, που είναι στην πιο υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας, που είναι στη Φυλή. Έτσι λοιπόν τα σκουπίδια λέμε όλοι ότι είναι χρήματα. Είναι όντως χρήματα, είναι, το σημείωσε και ο κύριος Χασάπης στη δική του παρουσίαση, είναι χρήματα που πληρώνουμε μέσα από τους φόρους μας και χρήματα που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε εάν ανακυκλώναμε. Τι συμβαίνει μέχρι σήμερα? Από το 2001, όταν ξεκίνησαν στη χώρα τα πρώτα συστήματα ανακύκλωσης. Υπήρξε δηλαδή η εκκίνηση των λεγόμενων εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης. Στην πραγματικότητα, η ανακύκλωση και μέχρι σήμερα δεν έχει ποτέ υπερβεί η πραγματική ανακύκλωση το 5-6% των συνολικών σκουπιδιών. Μάλιστα, πουθενά δεν θα δείτε επίσημα στοιχεία για αυτήν την ανακύκλωση. Είναι όλα κατ' εκτίμηση τα στοιχεία που λέμε όλοι.
Στο τέλμα, ή στα θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, αυτό συζητούσα και πριν από λίγο, που είχε κάνει μια ημερίδα η περιφέρεια της Αττικής, όταν είχαν πρωτοαναλάβει και κάνει μια ημερίδα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, που ο τότε πρόεδρος του ΕΟΑΝ είπε ότι εμείς έχουμε 17% ανακύκλωση, και ο αντίστοιχος κομισάριος από την Ευρωπαϊκή Ένωση του είπε: Τι λέτε, καλέ, ούτε 5 δεν έχετε. Στο τέλος, όχι μόνο δεν έχουμε αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο έχουμε ξοδέψει έτσι, πολύτιμους φυσικούς πόρους, αλλά δημιουργούμε και ένα πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Έχουν γίνει πολλά κεντρικά σχέδια, γιατί εμείς είμαστε μια χώρα που είμαστε από παλιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε ενσωματώσει τις περιβαλλοντικές διρεκτίβες από παλιά στους εθνικούς μας σχεδιασμούς. Πλην όμως, κανένα από αυτά τα κεντρικά σχέδια, ανεξαρτήτως της φιλοσοφίας και των στόχων του, δεν ακολουθήθηκε από τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής και τους απαραίτητους κανόνες και τις θεσμικές προόνοιες, ούτως ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί. Στη θεωρία, η νομοθεσία αναγνωρίζει την αξία των σκουπιδιών. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, έχουμε την Ελληνική Οδηγία, να μην σταθώ περισσότερο, την ιεραρχία που δίνουν είναι σαφής. Πρώτα κάνουμε πρόληψη, στη συνέχεια ό,τι δεν μπορούμε να προλάβουμε να δημιουργήσουμε σκουπίδι, προσπαθούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Εξαντλώντας αυτό το στόχο, περνάμε στην ανακύκλωση. Εξαντλώντας την ανακύκλωση, πάμε στις λοιπές μεθόδους πρέπει να είναι σε πιο περιορισμένο βαθμό, που είναι είτε η ανάκτηση, είτε η απόρριψη, που είναι βέβαια η τελευταία βαθμίδα. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε 3 επίπεδα σχεδιασμού. Το ένα επίπεδο είναι το εθνικό επίπεδο σχεδιασμού, που το κάνει το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Το δεύτερο επίπεδο είναι τα 13 περιφερειακά. Και το τελευταίο επίπεδο, που είναι του καινούριου εθνικού σχεδιασμού, το τελευταίο επίπεδο πρόνοια, είναι τα τοπικά σχέδια των Δήμων. Ο εθνικός σχεδιασμός από το 2015 έως το 2020... ζητάει, έχει κάποιες κατευθύνσεις. Είναι η δραματική μείωση των απορριμμάτων. Είναι το να κάνουμε ξεχωριστή προδιαλογή των υλικών στο 50% των συνολικών αστικών αποβλήτων. Να κάνουμε στη συνέχεια η ενεργειακή ανάκτηση να αφορά, να περιορίζεται μόνο στο κομμάτι που όταν κάθε άλλου είδους ανάκτηση έχει εξαντληθεί. Δεν είναι προτεραιότητα δηλαδή για τον εθνικό σχεδιασμό. Και φυσικά η τελευταία μέθοδος που πρέπει να καταφεύγουμε είναι οι χωματερές, οι οποίες πρέπει να περιοριστούν σε λιγότερο 30% των συνολικών αστικών σκουπιδιών. Επιπλέον, το εθνικό σχέδιο προβλέπει ότι το δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θεωρεί δηλαδή ότι ο δημόσιος τομέας είναι αυτός που δίνει την κατεύθυνση, που σχεδιάζει την πολιτική και που κατά μείζωνα λόγο την υλοποιεί. Επίσης, μια άλλη κατεύθυνση του εθνικού σχεδιασμού είναι η αποκεντρωμένη διαχείριση. Ο εθνικός σχεδιασμός προσπάθησε ιδιαίτερα να ενδυναμώσει το ρόλο των Δήμων και των τοπικών σχεδίων. Ο εθνικός σχεδιασμός απορρίπτει την κεντρική διαχείριση σήμικ των απορριμμάτων με σκοπό να παραχθούν καύσιμα και εν τέλει θέλει να γίνει μία πραγματική αναπροσαρμογή, μία δομική αναπροσαρμογή των εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης. Και βέβαια η βασική προτεραιότητα είναι η προδιαλογή στην πηγή. Αυτή είναι η στόχη του εθνικού σχεδιασμού. 50% να γίνεται διαλογή στην πηγή, 26% να είναι μέχρι το 2020 η τελική διάθεση και η συνολική ανάκτηση να ανέρχεται στο 74%. Είναι αυτή η στόχη βέβαια σε μια χώρα σαν τη δική μας επιτευκτή, δηλαδή μπορούν να επιτευχθούν τέτοιου είδους στόχοι? Για να δούμε λίγο. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναπροσαρμοστούν μέχρι το 2030, σε 70% ανακύκλωση, λιγότερο από 5% ταφή και 50% μείωση των απορριμμάτων από τροφές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε λιγότερο αυστηρούς στόχους, αλλά και αυτή είναι πολύ μεγάλη η στόχη που προτείνει. Επίσης, ξέρουμε πόσο ανακυκλώνουν άλλες χώρες.
Ακόμα και ένα καλό παράδειγμα είναι η Λιουμπλιάνα. Είναι μια πόλη μεγάλη, μια πρωτεύουσα, όχι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά τέλος πάντων μια μεγαλούπολη, που δεν είναι Βαλκάνια ακριβώς, αλλά είναι στο σύνορο των Βαλκανίων. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω, μια δυτικοευρωπαϊκή παραδοσιακή όπως η Γερμανία, η οποία σύμφωνα με ένα report που είδα από τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές, είναι μια πόλη που γίνεται προδιαλογή στην πηγή 60% των σκουπιδιών. Μιλάμε για ένα πραγματικά εντυπωσιακό ποσοστό. Δεν μιλάμε για ανάκτηση, μιλάμε ή για ανακύκλωση κατόπιν, για συνολική ανακύκλωση, μιλάμε για προδιαλογή στην πηγή. Η κατάσταση στην Ελλάδα ήδη περιγράφηκε, 80-90% των σκουπιδιών πηγαίνουν στις χωματερές. Αυτός είναι ο τρόπος που ανακυκλώνουμε. Έχει μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδειχθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος, έχει αποδειχθεί ένας μη αποτελεσματικός τρόπος. Καταρχάς, διότι και οι πολίτες μπερδεύονται, δεν ξέρουν τι να ρίξουν, τι να μην ρίξουν μέσα στους μπλεκάδους, αλλά το κυριότερο είναι αυτό που ανέφερε και πριν ο εκπρόσωπος του CycleFi, το κυριότερο είναι ότι είναι μη ανιχνεύσιμο. Δηλαδή, ένας δήμος που πάει, που κάνει θεωρητικά μια καλή ανακύκλωση, ας μην πούμε για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, ας πούμε σε ένα δήμο, κάνει θεωρητικά μια καλή ανακύκλωση. Με έναν άλλον που δεν κάνει καθόλου και πετάει στους μπλεκάδους σύμμικτα, αθροίζονται γιατί πάνε μαζί στο ίδιο κέντρο διαλογής υλικών και ουσιαστικά στη συνέχεια πηγαίνουν τα υλικά τους στη χωματερή και οι δύο παίρνουν ένα μέσο ποσοστό. Δεν είναι δηλαδή ανιχνεύσιμη η διαδρομή των ανακυκλώσιμων. Αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα, συν διάφορα άλλα προβλήματα που δεν είναι της παρούσης, γιατί θα επεκτηνόμουν πολύ για να τα αναφέρω. Μπλε κάδι και τα οχήματα δορίζονται, το λέω εντός εισαγωγικών, το δορίζονται στους δήμους, διότι στην πραγματικότητα τα έχουν πληρώσει οι καταναλωτές τα έξοδα αυτών των μπλε κάδων όταν αγοράζουν τα υλικά. Ωστόσο, οι δήμοι και οι δημότες τους εν συνεχεία πληρώνουν για όλα τα κόστη συλλογής και μεταφοράς, τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι πολύ ψηλότερα από το κόστος ενός μπλεκάδου ή ενός απορριμματοφόρου, το κόστος του προσωπικού, των καυσίμων, των συντηρήσεων, των ασφαλίσεων, όλα αυτά που είναι η καθημερινή λειτουργία. Άρα, στην πραγματικότητα, το σύστημα δεν αποδίδει στους Δήμους το κόστος της ανακύκλωσης, το οποίο το ξαναπληρώνουν οι Δημότες. Οι Δήμοι δεν έχουν δικό τους κουμπαρά, είναι ανταποδοτική η λειτουργία της καθαριότητας. Αυτά τα υλικά που δεν είναι ανακυκλώσιμα και όπως είπε και ο εκπρόσωπος από το CycleFi, είναι πάνω από 50% στους κάδους μέσα τους μπλε, γιατί δεν είναι ένα καλό σύστημα, δεν έχει αποδώσει μέχρι σήμερα. Στην πραγματικότητα μεταφέρονται στη χωματερή, οπότε το κόστος αυξάνει, διότι έχουμε τα ταξιδεύουμε και όλα, τα πάμε και βόλτες και τα χωρίζουμε, τα βάζουμε σε ταινιόδρομους, ξοδεύουμε ένα σωρό πράγματα δηλαδή για να τα ξανακαταλήξουμε στη χωματερή. Είναι αυτή η στόχη λοιπόν, με αυτήν την κατάσταση που περιγράψαμε, του εθνικού σχεδιασμού σήμερα ρεαλιστική? Εγώ θα πω το εξής, ότι 2 χρόνια μετά τον εθνικό σχεδιασμό, στην πραγματικότητα ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα ακόμα. Εάν η κατάσταση συνεχίσει όπως είναι σήμερα, προφανώς δεν έχουμε κανένα λόγο να ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάτι καλύτερο. Τι πήγε λάθος? Για να δούμε λίγο τι πήγε λάθος. Η υλοποίηση ενός εναλλακτικού μοντέλου, σαν αυτό που περιγράφουμε, εναλλακτικού ως προς τα καθημάς, γιατί στην Ευρώπη αυτό το μοντέλο είναι το κυρίαρχο, έτσι. Σημαίνει, πρώτον, ότι έχω έναν κεντρικό μηχανισμό σε ένα φορέα, σε ένα υπουργείο, με όποιον τρόπο τον έχω θεσπίσει, έχω ένα κεντρικό μηχανισμό, ο οποίος αναλαμβάνει να προωθήσει όλες τις αναγκαίες πολιτικές, θεσμικές αναμορφώσεις, να κοιτάξει, να δει την ορθολογική κατανομή των πόρων και των χρημάτων κτλ. Και αυτό δεν υπάρχει. Ήταν πρόνοια του εθνικού σχεδιασμού, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα. Μια δεύτερη προϋπόθεση είναι η ριζική αλλαγή του πλαισίου της ανακύκλωσης που περιγράψαμε πριν. Πράγματι, πρόσφατα υπήρχε ένας καινούριος νόμος, ο οποίος στοχεύει φραστικά στην προδιαλογή και στην διαλογή στην πηγή. Ωστόσο, αυτός ο νόμος δεν προβλέπει σημαντικές αλλαγές του συστήματος ώστε να ενδυναμώνει τα τοπικά σχέδια και να αναμορφώνει τα ιδιωτικής ουσιαστικά λειτουργίας συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους που όλοι πληρώνουμε στα υλικά που αγοράζουμε. Άρα είναι πιθανόν, θα το δούμε στην πορεία του,
να μην αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμος, ακόμα και αυτός ο νόμος που μόλις πρόσφατα έγινε. Άλλη προϋπόθεση είναι να εναρμονιστούν οι περιφερειακοί σχεδιασμοί με το εθνικό σχέδιο. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι περιφερειακοί σχεδιασμοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν εναρμονίστηκαν. Λένε ότι το κάνουν, αλλά το λένε στο προήμιο και το αναιρούν στη συνέχεια. Και τέλος, το να υποστηρίξουμε μια βασική προϋπόθεση, τα δημοτικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων, τα οποία μέχρι στιγμής γίνανε. Είναι η καρδιά αυτού του συστήματος, αν θέλουμε να αντιστρέψουμε και να δώσουμε βάρος όχι στα κεντρικά συστήματα τύπου χωματερών ή εργοστασίων σύμμικτων απορριμμάτων, αλλά να δώσουμε βάρος στη διαλογή στην πηγή. Πρέπει προφανώς να υποστηρίξουμε τους Δήμους που αυτοί καλούνται να κάνουν τέτοιου είδους προγράμματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προσπάθειες σε αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί το να υποστηρίξουμε τα δημοτικά σχέδια σημαίνει, πέραν από το να το πούμε, σημαίνει συγκεκριμένα μέτρα. Σημαίνει δηλαδή ότι όλοι οι φόροι, οι συνεισφορές για την ανακύκλωση θα πρέπει να μαζεύονται και να κατανέμονται ορθολογικά και με διαφάνεια και με έναν τρόπο που να καταλαβαίνουν όλοι οι Δήμοι τι τους αντιστοιχεί από αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Οι Δήμοι πρέπει να αξιολογηθούν, να εξοπλιστούν, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν συστήματα διαλογής στην πηγή και να πουλούν τα προϊόντα με έναν εύκολο και όχι γραφειοκρατικό τρόπο, διότι η γραφειοκρατία, όπως ξέρετε, στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, χρόνο με το χρόνο μάλλον αυξάνει παρά μειώνεται. Πρέπει να υπάρχουν πρότυπες μελέτες που να διευκολύνουν τους Δήμους να κάνουν τοπικές εγκαταστάσεις, να κάνουν πράσινα σημεία, να κάνουν κέντρα ανακύκλωσης κλπ. Και βέβαια τεχνική βοήθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Θα έπρεπε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Θα έπρεπε να υπάρχει μια κεντρική πολιτική, να αποκτήσουν Δήμοι περισσότερο προσωπικό και να εκπαιδευτεί αυτό το προσωπικό, γιατί το προσωπικό στην Ελλάδα των Δήμων, πέραν του ότι είναι πάρα πολύ λίγο, έχει και το επιπλέον πρόβλημα ότι έχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο διαχείρισης που λέει βάλ' τα όλα μέσα στο απορριμματοφόρο και τράβε τα στη φυλή. Αυτό κάπως για να αλλάξει πρέπει να υπάρξουν κάποιες πρόνοιες. Και εφόσον θα αλλάξει για όλους μαζί τους Δήμους και πρέπει να αλλάξει για όλους μαζί τους Δήμους, θα πρέπει αυτές οι πρόνοιες και αυτές οι πολιτικές, σαν κατευθυντήριες γραμμές, να δοθούν κεντρικά από αυτόν που ισχυρίζεται ότι κάνει τον εθνικό σχεδιασμό και θέλει να τον προωθήσει. Πρέπει φυσικά να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι για τον εξοπλισμό, την αγορά γης, γιατί αυτές οι εγκαταστάσεις, ακόμα και ένα πράσινο σημείο, κάπου πρέπει να γίνει. Και μάλιστα μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας είναι και δύσκολο να βρεθούν και κατάλληλοι χώροι για αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις. Και βέβαια θα πρέπει να γίνει και μια εθνικού επίπεδου καμπάνια για τη διαλογή στην πηγή. Θα πρέπει όλοι να έχουμε τα ίδια χρώματα στους κάδους μας και όλοι μαζί κάπου λίγο σε πολύ να ξεκινήσουμε να κάνουμε αντίστοιχα πράγματα, τουλάχιστον στο επίπεδο των περιφερειών, τόσο στο πολίτη της Αθήνας, είτε μένει στη Νέα Φιλαδέλφεια, είτε μένει στη Μεταμόρφωση, να έχει στο μυαλό του ότι με αυτόν τον τρόπο ανακυκλώνουμε σε αυτή την πόλη. Τα ωφέλη, να μην τα ξαναπώ, μάλλον τα πω πολύ, πολύ επιτροχάδι, γιατί τα ωφέλη είναι το πιο εύκολο πράγμα να προσδιορίσουμε όλοι. Μπορούν να υποστηρίξουν τέτοιου είδους δραστηριότητες στην τοπική οικονομία και την απασχόληση μέσα από, είτε από το δημόσιο τομέα, είτε από μικρές επιχειρήσεις, είτε από συνεταιρισμούς κλπ. Η προδιαλογή, το sorting at source, είναι ο καλύτερος τρόπος, αναμφίβολα, περί αυτού κανένας δεν θα πει το αντίθετο, για να χρησιμοποιήσουμε, για να μεταχειριστούμε τα σκουπίδια μας, γιατί σημαίνει όλα αυτά τα λιγότερα και τα περισσότερα. Στο επίπεδο του Δήμου είναι πιο εύκολο για τους πολίτες να συμμετέχουν και να ελέγξουν τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί αυτή η ανασφάλεια που έχουμε σήμερα, που κανείς, όλοι, αν ρωτήσετε τον μέσο άνθρωπο στην Αθήνα, στην Ελλάδα, θα σας πει ότι εγώ τα βάζω στον μπλε κάδο και περνάει και το απορριμματοφόρο του Δήμου το κοινό και τα βάζει μαζί με τον πράσινο και εγώ το έχω δει. Και θα το έχει δει όντως. Και μπορεί να μην φταίει ο Δήμος, γιατί μπορεί να πέρασε το απορριμματοφόρο το μπλε, να είδε ότι ο μπλε κάδος είχε σκουπίδι κοινό μέσα και να είπε στον άλλον, παίρνε εσύ με τον πράσινο να τον μαζέψει, γιατί εγώ πού να τον πάω, δεν έχει νόημα. Άρα ο μέσος άνθρωπος δεν ξέρει τι γίνονται αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται με όλη αυτή την προσπάθεια, το να έχει τοπικά σχέδια δημοτικά διαφανή και συγκεκριμένα θα τον διευκολύνει να τον ελέγξει, γιατί μπορεί να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να βρει το Δημοτικό Άρχοντα στον δρόμο και να ρωτήσει και να μάθει.
Και η αποκέντρωση βοηθάει περισσότερους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει ο καθένας, τα σκουπίδια μας είναι δικά μας. Ο καθένας πρέπει να αντιμετωπίσει το δικό του το σκουπίδι. Δεν είναι δυνατόν να απαλλασσόμαστε από τα σκουπίδια μας, επιβαρύνοντας το περιβάλλον, από όμακρα μέρη, σε μέρη που κατοικούν άλλοι άνθρωποι από εμάς, όπως για παράδειγμα κάνουμε όλοι εμείς με τη Δυτική Αττική. Και συμπερασματικά, κανένα σχέδιο δεν μπορεί να αλλάξει, αναφέρομαι στον εθνικό σχεδιασμό τώρα, δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα από μόνο του. Γιατί κανένα σχέδιο δεν μπορεί να αυτοϊλοποιηθεί. Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής κάποια σοβαρή και συστηματική προσπάθεια για να υιοθετηθεί το εθνικό σχέδιο. Αντιθέτως, όπως σας είπα και πριν, τα περιφερειακά σχέδια είναι σε μια διαφορετική κατεύθυνση, γιατί κυρίως βλέπουν σε κεντρικές μονάδες σύμμικτων απορριμμάτων. Τα τοπικά σχέδια γίνανε, αλλά μείνανε όλα σχεδόν στα συρτάρια. Κανένα δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται μέχρι σήμερα, κυρίως λόγω θεσμικών και χρηματοδοτικών εμποδίων. Και όχι τόσο γιατί οι ίδιοι δήμαρχοι δεν συνειδητοποιούν την ανάγκη. Υπάρχουν δήμαρχοι που δεν τη συνειδητοποιούν, υπάρχουν όμως και δήμαρχοι που τη συνειδητοποιούν και δεν είναι απλό να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Και βέβαια θα έχουμε πλήρη αποτυχία του εθνικού σχεδιασμού στους στόχους του μέχρι το 2020. Αυτό μπορούμε να το προδιαγράψουμε και το υπογράψουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα, εάν το κράτος, η κυβέρνηση δεν πάρει σοβαρά και άμεσα μέτρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σπανούδη. Και τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Κυρκίτσος, συνεργάτης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, γνωστός στον χώρο της περιφερειακής διαχείρισης και της ανακύκλωσης τελευταία 20 ετία στην Ελλάδα, δόκτωρ περιφερειαντολόγος, να μας πει μια διαφορετική οπτική του Benefit As You Save, που είναι το Pay As You Throw, που είναι μια ανεστραμμένη αντίληψη, μια ανεστραμμένη εικόνα του ίδιου προβλήματος, κίνητρα και αντικίνητρα στην παραγωγή απορριμμάτων. Να ευχαριστήσω το Δήμο για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τα θέματα των κινήτρων, ιδιαίτερα των οικονομικών κινήτρων για τη διαχείριση των αποβλήτων. Υπάρχουν διάφορα ορόσημα μέχρι τώρα στην Ελλάδα για αυτά τα θέματα. Το πρώτο ήταν το 1975 με την τιμολόγηση υποχρεωτικά με νόμο μέσα από τη ΔΕΗ των Δημοτικών Τελών με βάση τα τετραγωνικά μέτρα. Επόμενο ορόσημο ήταν πίστηκε η ηγεσία τότε του Υπουργείου Περιβάλλοντος και μπήκε η χρέωση με τον τόνο στους χώρους ταφής, το οποίο έχει αρχίσει και εφαρμόζεται και είναι πολύ σημαντικό, διότι μπήκαν στη θέση τους πάρα πολλά πράγματα με αυτή την πολιτική. Το επόμενο ορόσημο νομίζω ότι είναι να περάσουμε στη χρέωση με βάση τις ποσότητες και γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημερίδα, η οποία βάζει διάφορες πλευρές αυτής της διαδικασίας. Να πούμε ότι σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος το έχει ανακοινώσει ο κύριος Φάμελος, ο αναπληρωτής, ότι στο επόμενο νομοσχέδιο για τους ΦΟΣΔΑ θα περάσει επιτέλους η δυνατότητα στους Δήμους να υλοποιούν εθελοντικά προγράμματα «πληρώνω όσο πετάω» στους Δήμους τους. Άρα λοιπόν έχει οριμάσει αρκετά η κατάσταση και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε γρήγορα και αυτό το πρόγραμμα που σήμερα εγκαινιάζεται μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Το «πληρώνω όσο πετάω» και αυτά που θα σας παρουσιάσω είναι από την εμπειρία μας από ένα πρόγραμμα Life που υλοποιήσαμε πριν από λίγα χρόνια στην Ελλάδα, όπου εφαρμόσαμε το «πληρώνω όσο πετάω» στο Δήμο Ελευσίνας και στην Κύπρο. Κάναμε μια μελέτη, συμμετείχε ένας partner από τη Λεμεσό και είδαμε ακριβώς τα προβλήματα της εφαρμογής του «πληρώνω όσο πετάω». Θα σας παρουσιάσω λιγάκι αυτή την εμπειρία εντάχει και πώς συνδέεται με την πραγματικότητα σήμερα στην Ελλάδα. Η ιστορία λοιπόν του «πληρώνω όσο πετάω» είναι πολύ μεγάλη. Ξεκίνησε τουλάχιστον το 1945 από την Αυστρία. Εν συνεχεία τη δεκαετία του 80 άρχισαν να εμφανίζονται κάποια προγράμματα σε δήμους «πληρώνω όσο πετάω» και ο πρώτος δήμος που εφήρμοσε πολύ συγκεκριμένα και εκτεταμένα το πρόγραμμα «πληρώνω όσο πετάω» είναι η Δρέσδη. Υπάρχει εκεί το Πολυτεχνείο,
Είναι ένας γκουρού καθηγητής του Πληρώνω Όσο Πετάω, ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος που εφαρμόστηκε στη Δρέσδη και είχε πάρα πολλά αποτελέσματα, και από εκείνη την εμπειρία της Δρέσδης βγήκε και ένας μεγάλος οδηγός για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί το Πληρώνω Όσο Πετάω σε διάφορες χώρες με παραλλαγές. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε εφαρμογή σε χώρες όπως η Ελλάδα, βέβαια. Στην Ελευσίνα, σας είπα, το εφαρμόσαμε πιλωτικά και μόλις τελείωσε το live σταμάτησε να εφαρμόζεται, διότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο. Το απαγορεύει ο νόμος από το 1975. Άρα σε χώρες όπως η Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία δεν εφαρμόζεται. Σε χώρες όπως η Ιρλανδία ή η Κύπρος εφαρμόζεται οριακά. Στην Κύπρο έχουμε το Δήμο Αγλατζάς, ο οποίος ξεκίνησε πιλωτικά, αν δεν απατώ, δεν ξέρω αν το συνεχίζει σήμερα, και υπάρχουν όμως, όχι, υπάρχουν πολλοί δήμοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό και μπορεί να συμβάλλει πολύ το πρόγραμμα να επεκταθεί και στην Κύπρο, η οποία πραγματικά τρέχει πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με την Ελλάδα, το αναφέρω. Ήμασταν η Ελλάδα μπροστά 10 χρόνια από την Κύπρο, η Κύπρος μας έφτασε και σήμερα τα αποτελέσματα του 18, η Κύπρος θα είναι τουλάχιστον 5 με 6 χρόνια μπροστά από την Ελλάδα, για να μην πω και παραπάνω, με τη δεύτερη μονάδα στο πεντάκομο, που θα τρέξει τους δείκτες της πάρα πολύ ψηλά. Υπάρχουν δήμοι στην Ευρώπη οι οποίοι εφαρμόζουν στο 10% των δήμων τους το Πληρώνω Όσο Πετάω, Γαλλία, Βέλγιο. Ένα 10-40% σε δήμους η εφαρμογή του Πληρώνω Όσο Πετάω έχουμε στις σκανδιναβικές χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Ολλανδία, και βέβαια υπάρχουν και χώρες όπως η Ελβετία που το εφαρμόζουν πλήρως. Δύο λόγια να πω και εγώ για την κατάσταση στην Ελλάδα. Ακούστηκαν πολλά. Καταρχήν να πούμε ότι το 2017 είχαμε περίπου 4,5 με 5 εκατομμύρια τόνους παραγωγή απορριμμάτων. Οι εκτιμήσεις παίζουν γιατί δεν έχουμε ακριβή συστήματα καταγραφής. Από αυτά περίπου το 79% πήγε για ταφή. Το περισσότερο σε υγειονομική ταφή, και υπάρχει και ανεξέλεγκτη διάθεση μέσα στο 79%. Ένα 19% είναι η ανακύκλωση. Το 6 που ακούσαμε αφορά τον μπλεκάδο, που είναι 6 με 7. Υπάρχει η άτυπη ανακύκλωση με τους ρακοσυλλέχτες, που είναι άλλο τόσο. Υπάρχει ανακύκλωση με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Υπάρχουν οι μονάδες οι οποίες λειτουργούν, που κάνουν και αυτές ανακύκλωση. Άρα φτάνουμε περίπου ένα 19% περίπου ανακύκλωση με όλους αυτούς τους τρόπους στη χώρα μας. Και έχουμε ένα 2% από μερικές μονάδες στο ΕΜΑΚΙ, τώρα και στην Κοζάνη και στην Κρήτη, που παράγουν λίγο κομπόστ. Άρα έχουμε μια εκτροπή 21 περίπου % στη χώρα μας. Το υπόλοιπο 79% θάβεται δυστυχώς. Υπάρχουν περίπου ένας άγνωστος αριθμός ανεξέλεγκτων χωματερών. Δεν ξέρει κανείς πόσες είναι αυτές οι χωματερές. Οι εκτιμήσεις είναι 20 με 100, αλλά μπορεί να είναι και πολύ παραπάνω, διότι οι ανεξέλεγκτες χωματερές σχηματίζονται και κλείνουν μέσα σε λίγες μέρες. Υπάρχουν περίπου 90 με 100 χώροι υγειονομικής ταφής. Υπάρχουν 4 μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας. Υπάρχουν 32 κέντρα διαλογής υλικών για τους μπλεκάδους κυρίως, και υπάρχουν και 22 συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για διάφορα υλικά, όπως είναι οι συσκευασίες, τα λάστιχα, τα απόβλητα ηλεκτρικών συσκευών, τα λάδια, τα ορυκτέλαια, τα οχήματα, οι μπαταρίες, οι σωρευτές και τα μπάζα. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε τη χρέωση. Είναι δίκαιη η χρέωση των δημοτικών τελών όπως γίνεται σήμερα στους Δήμους? Και βέβαια πώς γίνεται καταρχήν? Γίνεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που υπάρχει σε μια κατοικία, και δεύτερον με βάση το είδος της χρήσης του χώρου. Αν είναι κατοικία, αν είναι κατάστημα, αν είναι βιομηχανία, υπάρχουν διαφορετικές συντελεστές ανά τετραγωνικό μέτρο. Η ουσία είναι ότι γίνεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα. Και θα ρωτήσω εγώ, εάν μας λέγανε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα θα το πληρώναμε με βάση τα τετραγωνικά, τι θα απαντούσαμε? Άδικο. Εάν μας λέγανε ότι το νερό θα το πληρώναμε με βάση τα τετραγωνικά του σπιτιού μας, τι θα λέγαμε? Άδικο. Γιατί λοιπόν και τα σκουπίδια να πηγαίνουμε το τετραγωνικό και να μην τα συνδέσουμε με την ποσότητα, ώστε να υπάρχει υψηλό κίνητρο να συμμετέχει ο άλλος στην ανακύκλωση, στην πρόληψη, στη μείωση, στη διαλογή, στην πηγή που είναι το ζητούμενο, ακριβώς για να δώσουμε επιπλέον κίνητρα για να το πετύχουμε. Και αυτό έχει να κάνει και με θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία μας, που είμαστε μια χώρα που δοκιμάζεται οικονομικά. Ένα φτωχό νοικοκυριό του δίνεται δυνατότητα να κάνει πολλή ανακύκλωση, πολλή οικιακή κομποστοποίηση και να πληρώσει και λίγα δημοτικά. Άρα λοιπόν το Πληρώνω Όσο Πετάω έχει και την κοινωνική του πλευρά που θα πρέπει να το δούμε. Κοιτάξτε για παράδειγμα,
μια κατοικία των 100 τετραγωνικών, εάν μένουν 5 άτομα πληρώνουν 40 ευρώ ανά άτομο το χρόνο, αν μένουν 2 άτομα πληρώνουν περίπου 100 ευρώ ανά άτομο το χρόνο και αν μένει ένας μόνος του σε αυτό το διαμέρισμα πληρώνει τα 200 ευρώ. Αντίστοιχα και στα καταστήματα υπάρχει πάλι η εξής αδικία. Εδώ ένα παράδειγμα, ένα κατάστημα που είναι 500 τετραγωνικά με γραφεία και απασχολεί 20 εργαζόμενους, πληρώνει περίπου 300 με 800 ευρώ τον τόνο το χρόνο για τα δημοτικά του τέλη, ενώ ένα fast food που είναι 50 τετραγωνικά και παράγει πολύ περισσότερα σκουπίδια, πληρώνει 3 με 4 ευρώ τον τόνο το χρόνο. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η αδικία και η οποία μπορεί να αποκατασταθεί αν περάσουμε σε συστήματα πληρώνω όσο πετάω. Στο πρόγραμμα Life που σας ανέφερα, διερευνήσαμε ποια είναι τα τεχνικά εκείνα, η τεχνική εκείνη τρόποι οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν στη χώρα μας. Αφού διερευνήσαμε όλη την διεθνή βιβλιογραφία, καταλήξαμε σε 4 βασικά τεχνικά συστήματα πληρώνω όσο πετάω, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και βέβαια υπάρχουν πολλές παραλλαγές μεταξύ αυτών των 4 συστημάτων. Το πρώτο είναι με ζύγιση, ζυγίζουμε τον κάδο όταν το σηκώνουμε, τον ξαναζυγίζουμε όταν τον αφήνουμε, τον αδειάσουμε, άρα η διαφορά είναι τα σκουπίδια. Ο κάδος έχει συνδεθεί με κάποια νοικοκυριά που εξυπηρετούνται από αυτόν τον κάδο και χρεώνουμε αυτά τα νοικοκυριά με την ποσότητα αυτή και πληρώνουν ανάλογα με τα κιλά. Ο δεύτερος τρόπος είναι με τον όγκο, δηλαδή δίνουμε σε κάθε νοικοκυριό ένα κάδο συγκεκριμένου όγκου. Μπορεί να είναι πολύ μικρού όγκου ή μεγαλύτερου όγκου και ανάλογα με τον όγκο του κάδου που δώσαμε και τη συχνότητα αποκομιδής. Θα σου δίνω έναν κάδο 100 λίτρων και θα έρχομαι 2 φορές τη εβδομάδα. Αυτό κοστίζει τόσο. Εάν σου δώσω 200 λίτρων και έρχομαι πάλι 2 φορές τη εβδομάδα, κοστίζει διπλάσιο. Αν έρχομαι 4 φορές τη εβδομάδα, κοστίζει τετραπλάσιο. Και ούτω καθεξής. Άρα πάει με τον όγκο και τη συχνότητα αποκομιδής. Η τρίτη επιλογή τεχνική είναι με τη σακούλα. Κάτι σαν και αυτό που αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη εισήγηση, αλλά από την ανάποδη. Ήταν το παράδειγμα που αναφέρθηκε. Εδώ μιλάμε για τα υπολείμματα. Η σακούλα είναι συγκεκριμένου όγκου και συγκεκριμένης χρέωσης, η οποία ενσωματώνει τα δημοτικά τέλη για αυτή την ποσότητα που χωράνε μέσα. Άρα, μια σακούλα λοιπόν συνήθως είναι 40, 50, 60 λίτρα. Μόλις γεμίσει, χωράει τόση ποσότητα αποβλήτων και χρεώνεται τόσο η σακούλα. Άρα, ένας πολίτης αγοράζει τις σακούλες και πληρώνει τα δημοτικά τέλη ανάλογα με τον αριθμό των σακουλών που αγόρασε. Εάν κάνει ανακύκλωση, κομποστοποίηση, μείωση, πρόληψη, θα αγοράσει λιγότερες σακούλες, θα πληρώσει λιγότερα δημοτικά τέλη για την καθαριότητα. Και το τελευταία επιλογή είναι με κάρτα και με ταυτοποίηση του χρήστη. Υπάρχουν κάτι σαν press container, βάζεις την κάρτα στη σχισμή, σου ανοίγει ένα άνοιγμα, βάζεις τα σκουπίδια σου μέσα, ζυγίζονται, σου αφαιρεί μονάδες από την κάρτα και σε χρεώνει και ξέρουμε ποιος είναι και πόσα σκουπίδια έδωσε και πας και φορτώνεις με μονάδες στο Δήμο την κάρτα σου και έτσι πληρώνεις. Είναι όλα τα συστήματα, τα αναλύσαμε και είδαμε όλα έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σε όλα μπορεί να γίνει ζαβολιά από τον πολίτη, μα σε όλα. Άρα λοιπόν το θέμα είναι να ανέβει και το επίπεδο όλων μας για να μπορέσουμε να λειτουργήσουν αυτά τα συστήματα και να δημιουργήσουμε και υποδομές όπως θα πω παρακάτω που χρειάζονται για να πετύχουν τα συστήματα αυτά της σύνδεσης των τελών με οικονομικά κίνητρα. Κάναμε μια έρευνα γνώμης για να δούμε σε πώς διευκολύνονται οι πολίτες από αυτά σε σχέση με τα 4 συστήματα. Τι τους βολεύει καλύτερα. Ήταν μεγάλη έρευνα, ήταν 2.710 πολίτες που ρωτήθηκαν, πολύ παραπάνω από τα γκάλοπ που βγάζουμε τα γκάλοπ τα εκλογικά στα δείγματα των δημοσκοπήσεων. Από αυτούς το 65% ζούσε σε διαμερίσματα, 85% ζούσε σε σπίτια με έκταση μικρότερη από 150 τετραγωνικά μέτρα, το 47% ήταν νέοι σε ηλικία κάτω από 30 ετών και το 55% γυναίκες. Βλέπετε ότι το 70% πιστεύει ότι τα συστήματα πληρώνω όσο πετάω είναι πολύ θετικά στο να μειώσουν τα σκουπίδια, άρα είναι αντιληπτό σε πολύ μεγάλο βαθμό η χρησιμότητα των συστημάτων αυτών και τα συστήματα αυτά αξιολογήθηκαν από το 1 έως το 4, ποιο είναι πιο εύκολο να εφαρμόσουν. 1 είναι το πιο εύκολο, 4 είναι το πιο δύσκολο να εφαρμόσουν και βλέπετε ότι το πιο δύσκολο θεωρήθηκε ότι είναι με τη ζύγιση. Δεύτερο είναι με την κάρτα. Τρίτο είναι με τον όγκο, τρίτο είναι με τη σακούλα και τρίτο είναι με τον όγκο και τέταρτο το πιο δύσκολο θεωρήθηκε ότι είναι με το σάκο. Στην πραγματικότητα
Εάν δούμε το σύστημα με τη ζύγηση, οι πολίτες δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό από αυτό που κάνουν τώρα. Απλώς ο Δήμος τα κάνει όλα. Ζυγίζει, αποδίδει κτλ. Άρα για τους πολίτες, αντικειμενικά αν το δούμε απ' έξω, είναι πιο δύσκολο, είναι πιο εύκολο για τους πολίτες το σύστημα με τη ζύγηση. Αντικειμενικά. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι οι πολίτες και τη σακούλα και τον όγκο τον θεωρούν πολύ σημαντικό, ότι είναι εύκολο για αυτούς. Πάρα πολύ σημαντικό συμπέρασμα ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε κάποιους Δήμους και τέτοια συστήματα. Όμως, είδαμε ότι το 25% των ερωτηθέντων ότι δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει να εφαρμοστούν συστήματα πληρώνω όσο πετάω. Τώρα, σε σχέση με, με τα κτίρια στους Δήμους και την πληθυσμιακή πυκνότητα, προσπαθήσαμε να δούμε τι βολεύει καλύτερα σε σχέση με τα 4 συστήματα να εφαρμοστεί. Πήγαμε στις μικρές πόλεις, κάτω από 19.000, και είδαμε ότι το ευκολότερο με βάση τα κτηριακά δεδομένα και άλλες παραμέτρους με αλγόριθμους που θεωρήσαμε και βαθμολογήσαμε και αξιολογήσαμε, κατατάξαμε ποια από τα 4 συστήματα είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί στους Δήμους. Και είδαμε ότι στους μικρούς Δήμους, κάτω από 19.000, το πιο εύκολο είναι η ζύγηση να εφαρμοστεί για τους Δήμους. Για πολλούς λόγους. Λάβαμε υπόψη μας κριτήρια γεωγραφικά, πυκνότητα, εξοπλισμό που έχει ο Δήμος που θα πρέπει να τον αλλάξει αν πάμε σε κάτι διαφορετικό. Λάβαμε υπόψη μας και την γνώμη των πολιτών και πολλά άλλα δεδομένα για να καταλήξουμε σε αυτή την κατάταξη. Στους Δήμους από 20 έως 40 πάλι παραμένει η ζύγηση το καλύτερο, 40-200 πάλι η ζύγηση, και στους πολύ μεγάλους Δήμους, πάνω από 200.000 κατοίκους, που πρακτικά μιλάμε για Αθήνα-Θεσσαλονίκη, το σύστημα με την κάρτα γίνεται πιο εύκολο, ακριβώς γιατί είναι πολύ πυκνή η δόμηση και είναι και ακριβό αυτό το σύστημα. Εκεί μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα press container και να δουλέψει με την κάρτα σε μικρή απόσταση. Υπάρχει πολλής κόσμος που μένει. Αλλά σε αραιοκατοικημένες περιοχές το σύστημα αυτό έβγαινε πάντα τελευταίο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η ζύγηση καταλήξαμε ότι είναι το πιο πιθανό σύστημα να εφαρμοστεί στη χώρα μας και πιο εύκολο. Βέβαια, για να πετύχει όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, χρειάζεται ενημέρωση και απλώς παρουσιάζω ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ενημέρωσης για να τα πετύχουμε όλα αυτά, όχι μόνο για το πληρώνω σε πετάω ή για το έργο που ξεκινάει, αλλά γενικότερα για την ανακύκλωση και την αλλαγή στη στάση, είναι η ενημέρωση πόρτα-πόρτα. Χτυπάμε την πόρτα και ενημερώνουμε για όλα τα θέματα. Πού θα βάλω τα ανακυκλώσιμα, πού θα βάλω τα ογκώδη, πώς θα γίνει η χρέωση. Μόνο με τέτοιου είδους ενημέρωση είδαμε όταν το εφαρμόσαμε στην Ελευσίνα, άλλαξε μέσα σε λίγους μήνες η συμπεριφορά του κόσμου και αυτή η συμπεριφορά συνεχίστηκε για τα επόμενα χρόνια, μειούμενη βέβαια, αλλά συνεχίστηκε. Που σημαίνει ένας Δήμος θα πρέπει να κάνει κάθε χρόνο προγράμματα ενημέρωσης για να κρατάει σε υψηλό επίπεδο την εγρήγορση των πολιτών του. Η δεύτερη επιλογή που έχει είναι περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία, άρα πρέπει να κάνουμε και παρουσιάσεις σε σχολεία και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα. Δηλαδή φυλάδια, αφήσεις, εκδηλώσεις και βέβαια μπαίνει και τα social media πλέον στο τραπέζι σαν ένας πολύ σημαντικός τρόπος ενημέρωσης. Τώρα, κλείνοντας, για να εφαρμοστούν συστήματα πληρώνω όσο πετάω γενικά, θα πρέπει... Το πρώτο πράγμα είναι να η διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών και των δύο αποβλήτων να είναι δεδομένη στο Δήμο, να υπάρχει στο Δήμο, για να έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να εκτρέψει τα υλικά του στην ανακύκλωση ή στην κομποστοποίηση και τα υπολείμματά του να είναι λιγότερα. Εάν δεν το έχουμε κάνει αυτό, δεν θα μπορέσει να πετύχει ένα σύστημα σύνδεσης στο οικονομικά κίνητρα. Το δεύτερο είναι η αλλαγή της νομοθεσίας. Είπαμε ότι με το επόμενο νομοσχέδιο για τους ΦΟΣΔΑ θα μπορεί ένας Δήμος να το κάνει. Περιμένουμε και εμείς να το δούμε αυτή την εξαγγελία και μάλιστα έχουμε προτείνει και πιέζουμε το Υπουργείο να μπει και η υποχρεωτική χωριστή τοποθέτηση μέσα στα κτίρια των κάδων ή των ρευμάτων, μπορεί να είναι σάκι, μέσα στα κτίρια με ειδική πολεοδομική ρύθμιση τουλάχιστον για τα νέα κτίρια. Θα δούμε αν θα το δεχθεί το Υπουργείο. Το τρίτο είναι ότι η χρέωση καταλήξαμε ότι πρέπει να είναι διαδική. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή χρέωση πάγια όπως είναι με το νερό, με το ηλεκτρικό, τόσο το πάγιο και τόσο με την κιλοβατόρα ή με τα κυβικά και τόσο με το κιλό ή με τον τόνο τα σκουπίδια, γιατί το είδαμε στη Δρέσδη, ξεκίνησε με απόλυτη σύνδεση της ποσότητας με τα τέλη
και βέβαια τα σκουπίδια ταξίδευαν ανά την πόλη ή εκτός του Δήμου για να τα πετάξουν αλλού για να μην πληρώσουν. Άρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα έσοδα των Δήμων είτε με αυτόν τον τρόπο, με τη διαδική χρέωση, είτε με άλλα μοντέλα και σενάρια που έχουμε προτείνει στο πρόγραμμα Life Debug, δηλαδή με σενάρια και κατηγοριοποίηση των παραγωγών, ώστε να εφαρμόσουμε επιλεκτικά το πληρώνω στο πετάω ή οποιοδήποτε σύστημα επιλέξουμε σε κάθε κατηγορία, ώστε να μην επηρεάζει μια κατηγορία την άλλη. Για παράδειγμα, μας είπε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, μα η χαλιβουργική μου δίνει 500.000 το χρόνο. Ένας παραγωγός, τι θα κάνω εγώ αν του πω να πληρώσει με τα κιλά? Θα μου πληρώσει πολυλία και θα χάσω τους σπόρους. Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό με την κατηγοριοποίηση των πηγών. Και βέβαια, να αλλάξουμε, οι Δήμοι θα πρέπει να αλλάξουν το μηχανισμό ίσπραξης των τελών τους, διότι αν περάσουμε σε νέα μοντέλα θα πρέπει να προσαρμοστούν τα λογιστήρια και να εκπαιδευτούν ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες. Θέλει μηχανογράφηση των πολιτών, θέλει πάρα πολλά και νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να γίνει, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διεθνής εμπειρία και την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κυρκίτσο. Έχουμε 10 λεπτά για ερωτήσεις. Ξέρω ότι η εταίρα μας, κυρία Πολυμέροβα από τη Βουλγαρία, θέλει να κάνει μια ερώτηση στον κύριο Χασάπη. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Κυρκίτσο. Και όποιος θέλει να ερωτήσει κάτι, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του να πάρει το λόγο για να ρωτήσει. Κυρία Πολυμέροβα, λοιπόν. Yes, back to the presentation of biofertilizers, I think. Yes. I see one line with negative price, 1.1 million euro for bio-waste. What do you mean? The cost of managing this bio-waste. For waste collection? Yes, not collection. Get the cost to go to the landfill, to the present. Κύριε Χασάπη, για να μπορεί να μεταφράζει η διερμηνία, παρακαλώ, απαντήστε στο μικρόφωνο. So you mean you have savings from this? One moment, Mrs. Πολυμέροβα, one moment. Ακούγομαι. Καθαρότατα. Λοιπόν, το κόστος το οποίο υπολογίσαμε ήταν ότι αυτή τη στιγμή για όλα τα βιοαπόβλητα, τα οποία πηγαίνουν και θάβονται στο χυτά, υπάρχει ένα τελικό κόστος 55 ευρώ εισόδου. Ήτανε minimum τα κόστη, διότι δεν υπολόγισα και το collection. Βέβαια αυτό το collection το έχουμε και, το έχουμε και, στην κομποστοποίηση που κάνουμε. Άρα αυτό, αν πάει για κομποστοποίηση, δεν έχει το 55. Άρα είναι αρνητικό, δηλαδή το πληρώνει ο Δήμος που δεν θα το πληρώσει. Γι' αυτό το βάζω negative cost. Αυτό πιστεύω οικονομικά είναι σαφές. Income. So it is income. Ναι, ναι. Είναι έσοδο. Savings. Αυτό. It's that so. Ναι, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχει... Ο κύριος Δήμαρχος να απαντήσει στην κυρία Πολυμέροβα επίσης. Σε μένα θέλετε ή στην κυρία? Σε μικρόφωνο, κύριε Δήμαρχε, στο μικρόφωνο. I just want to add something in the comment of Professor Hasapis concerning the savings. Those savings are in the vast part of it theoretical, because according to the existing law, if we manage to provide to the landfill authorities pure and clean green waste or bio disposables, for those two categories we don't have a gate fee. So the catch 22, as the Americans are saying here, is how come we can have pure and clean green waste or bio disposables which will not be considered that they are obliged to have a gate fee. And this is why this figure is theoretical, because for example, for our municipality to separate the greens from the heavy adds a lot of costs that has to do with manpower, with equipment, and with time.
So this theoretical approach that we have on the financial model has to do with the obligation of the third party that will more or less perform the compost process as a safeguard that this gate fee will not ever be paid, but it will be carried out in this third-party administration. I don't know if I made my point clear. But... Τελευταία παρέμβαση, κύριε Χασαπή. Ναι, ναι. Όμως εμείς δεν είχαμε καθαρά. Γι' αυτό δεν είχαμε αυτό καθαρά και... Πάτε, ναι, ναι, το είπε. Αλλά και εγώ υπολόγισα αυτά που πήραμε στο εργοστάσιο. Στο εργοστάσιο κάναμε διαλογή. Εκεί. Αυτά λοιπόν... Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό το ίδιο πράγμα λέτε, κύριε Χασαπή. Ορίστε. Το ίδιο πράγμα λέτε με τον Δήμαρχο. Άρα το 55 που βάλαμε έχει, είναι θεωρητικό, αλλά έχει μια παρουσία. Δεν θα μπορούσατε αυτά να τα πάτε χωρίς gate fee. Μπορώ να κάνω και μια ερώτηση στον κύριο Κυρκίτσο ή να την κάνω αργότερα. Έχω και εγώ να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Κυρκίτσο. Άλλη ερώτηση από εκτός από τον κύριο Χασάπη. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Με αυτές δύο ερωτήσεις λοιπόν να κλείσω. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Στέγκος, ισχύει. Θέλετε να ρωτήσετε? One more question from Mrs. Poliverova to the Greek partners. About the BECCS and tax, who is going to pay these BECCS? If you want the municipalities to deliver to the households the BECCS and the tax, who is going to pay this? We, the municipalities, and who is going to deliver and how? Okay, thanks for the question. In order to pilot and test the whole solution, we approached the municipality of Bari Vulavouliagmeni, and it was a co-creation model for what we do. Now, at this point, and having all the findings through the pilot, we are ready to move forward for a commercial launch. That means that we have a commercial product. It's in the other side, same concept, but from different objective and how you perspective. So we are not have a paid here model. We have a benefit as you save, a benefit as you recycle, more or less. So what we do, we charge consumers, is a consumer product. It's up to consumers if they're gonna buy it or not, but every time they fill the bags with recyclables, the bags are gonna be in point of sales in different big retailers, say supermarkets and stuff like that. So every time they recycle, that means they fill the bag with recyclables, all in one bag. For us, is a bit of a risk factor to start separating and sorting in-house the recyclables in paper and metal, because at this point it's a sorting if you start recycling with all the recyclables at the point that the infrastructure out there has one bin with all the streams of recyclables in the bin. So consumers, they're gonna pay and they're gonna have discounts with discount coupons from different big corporations like gas filling, like energy bills, like supermarkets and many, many things like that at the end of the day, they're gonna reduce the expenditures of a household, let's say, in the total. Sorry, I'm going to be next to you. Do you have already negotiations with the utilities companies or with the markets? They are willing to participate? And second questions, you don't envisage door-to-door collection. Still, you want to use the blue bins, as I saw in the right. So why? Why? One, the answer. Okay. Transportation costs. No. First of all, it's very high, of course, the transportation and. Mr. Stegos, please, a short answer. Sure. We don't recover and take benefits from recovery of recyclables. We're just trying to boost consumers and citizens for us
to start recycling and increase the recycling rates. So for us, doesn't really mean anything if it's the blue bin or a green point, as they mentioned earlier. For us, it's like convincing consumers to start recycling by providing rewarding schemes through discount coupons. Yes, at the point we have a contractual agreement with a vendor who is a producer of bags, has presence in 10 countries, and also we have the first agreements with six big corporations from different sectors in order to provide a big rewarding basket, let's say, from different categories in the household expenditure. Thank you. I think I'm done. Κύριε Χασάπη, ερώτησή σας. Κύριε Κυρκίτσο, άκουσα με προσοχή την παρουσία σας. Έχω δύο πράγματα. Καταρχήν, εκφράσω μια ευχή να γίνουν αυτά έτσι όπως τα παρουσιάσατε. Γιατί ακόμη στην Ελλάδα, όπως πολύ κολλά δεν γίνανε κάποιες προσπάθειες οι οποίες δεν κατέληξαν και τελικά επανήλθαμε στα υπάρχοντα. Το ποσοστό της κομποστοποίησης που αναφέρατε, 2%, σημαίνει 100.000 τόνοι, έτσι. Κομποστοποιούνται. Αυτό δεν είναι, γιατί είπατε 5 εκατομμύρια. Ή 90, αν πάρουμε 4,5 εκατομμύρια. Εγώ δεν έχω αυτό το. Έχω μελετήσει το πόσοι κομποστοποιούνται στην Ελλάδα. Δεν το έχω αυτό. Και γιατί δεν το έχω? Διότι αναφερόμαστε ίσως και στο αυτό που γίνεται στο Χιτά, στο ΕΜΑΚ, έτσι, αυτό που γίνεται στην Καλαμάτα, αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Και θέλω να είμαι σαφής ότι αυτό που γίνεται δεν είναι κόμποστ. Είναι CLO. Αν συμφωνείτε, δεν πρέπει να αναφέρετε 2%. Διότι δεν προσμετράτε. Και αν προσμετρηθεί, μας δημιουργεί πρόβλημα. Όλους που κάνουμε κάτι σωστό, καταλαβαίνετε γιατί το λέω, είναι η αγωνία μου ότι αυτό πρέπει να σταματήσει να προσμετράτε. Δεν είμαστε 2%. Είμαστε ελάχιστα, είμαστε κάτω από 0,5. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια συστηματική στην Κρήτη, πήγατε και το είδατε, και εκεί έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι όλο το προϊόν καλό να πάει στη Γεωργία, να πάει με προδιαγραφές. Δεν το δέχεται το Υπουργείο Γεωργίας, δεν το δέχεται. Άρα λοιπόν, το να λέμε ότι υπάρχει αυτό το κόμπος που βγαίνει στο Χιτά ή βγαίνει στην Καλαμάτα ή βγαίνει στην Ήπειρο και τέτοια, είναι κατά την εκτίμησή μου λάθος. Τώρα δεν ερώτησα ακριβώς αυτό που κάνω, κύριε Χασάπη, τέλος πάντων. Είναι μια τοποθέτηση. Λοιπόν, είναι ένα σχόλιο στο οποίο θέλετε απάντηση, κύριε Χασάπη, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, θέλω να μην αρμήσω. Ωραία. Λοιπόν, και να μην επανέλθουμε. Πολύ σύντομα θα συμφωνήσω με τα περισσότερα αυτά που είπατε. Πράγματι, από το ΕΜΑΚ δεν βγαίνει ακριβώς κομπόστ, είναι το CLO, αλλά κάναμε μια ανάλυση του δείγματος από το κομπόστ αυτό και είδαμε ότι είναι πολύ καλύτερο από αυτό που νομίζαμε. Δηλαδή, και αν γίνουν κάποιες αλλαγές στο ΕΜΑΚ, δηλαδή περισσότερα κλαδέματα και πολλά άλλα τεχνικά, και από πού παίρνει η πηγή, τότε αυτό το υλικό μπορεί να έχει πολύ καλές προδιαγραφές και να μην πηγαίνει μόνο για αποκατάσταση του Χιτά, αλλά να πηγαίνει και για άλλες χρήσεις. Αποκαταστάσεις, ανθοκομεία ενδεχομένως. Μπορεί να έχει και άλλες χρήσεις. Επίσης υπάρχει ένα 0,7% περίπου συμβολή της οικιακής κομποστοποίησης, η οποία δυστυχώς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν την έχει λάβει υπόψη της. Και το έχουμε αναφέρει στο Υπουργείο και θα μπει στις επόμενες καταμετρήσεις. Έχουν δοθεί από το εμπόριο πολλές χιλιάδες κάδοι, τις οποίες έχουμε καταγράψει από το εμπόριο, οι οποίες δουλεύουν σε κάποιο βαθμό και αυτό είναι αρκετά καλό κομπός, γιατί είναι προδιαλεγμένο υλικό μέσα σε κάθε κατοικία. Επίσης, στα Χανιά η μονάδα πλέον βάζει ξεχωριστό κάδο και έχει προδιαλεγμένο οργανικό, οπότε εκεί μπορούμε να μιλάμε για ένα καλύτερης ποιότητας κομπόστ υλικό. Όπως επίσης και το υλικό που βγαίνει από το σύμμικτο σκουπίδι στα Χανιά, αν το δείτε, οι αναλύσεις που έχει κάνει όλες στηρούν τις προδιαγραφές του οικολογικού σήματος. Γιατί απλώς στα Χανιά οι πηγές του είναι καθαρά οργανικά υλικά από εστίαση κτλ. Και δεν υπάρχει επιμόλυνση με άλλες δραστηριότητες στην περιοχή. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι μπαίνει από σύμμικτο είναι αναγκαστικά CLO. Έχει διάφορες διαβαθμίσεις ποιότητας και στη χρήση. Άρα είναι πιο περίπλοκο το θέμα, αλλά δεν είναι τη στιγμή να το συζητήσουμε. Κύριε Κυρκίτσο, κρατήστε το μικρόφωνο. Με το δεδομένο ότι δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση στην Ελλάδα για το pay as you throw και δεν μπορούν οι Δήμοι να το εφαρμόσουν. Και επειδή πρέπει να σκεφτόμαστε δημιουργικά, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε το benefit as you save με τη ζύγηση? Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να δώσουμε κίνητρα χρησιμοποιώντας την ευκολότερη μέθοδο
και τι είδους κινήτρα, χρησιμοποιώντας την ευκολότερη μέθοδο, όπως είπατε, του ζυγίσματος, τους ανθρώπους που συμμετέχουν είτε δίνοντας οι συσκευασίες προς ανακύκλωση, είτε δίνοντας οργανικά, είτε πράσινα κλαδέματα. Υποτίθεται ότι με το νομοσχέδιο για τους ΦΟΣΔΑ, στο Φλεβάρι που θα έρθει, θα περιέχεται η δυνατότητα ένας Δήμος να εφαρμόσει το πλήρωμα στο πετάω εθελοντικά. Δηλαδή θα επιτρέπεται. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε αυτό που κάναμε και στην Ελευσίνα, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μειώσαν τα σκουπίδια τους και το διαπιστώσαμε αυτό, ο Δήμος προσπαθεί να τους δώσει άλλα κίνητρα, άλλα δώρα σε εισαγωγικά, κάποια έξτρα έκπτωση. Όμως οι άνθρωποι αυτοί, εφόσον υποχρεωτικά θα πληρώνουν μέσα από τη ΔΕΗ και μέσα από τα τετραγωνικά, θα δίνουν αυτά τα ποσά στο Δήμο, τα δημοτικά τέλη, και πρέπει ο Δήμος να φτιάξει ένα μηχανισμό αντίστροφο, να επιστρέψει κάποιους πόρους επιλεκτικά σε όσους έχουν πετύχει στόχους. Νομίζω αυτές οι δύο επιλογές είναι. Αντίστροφος μηχανισμός. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε την αλλαγή από τον νόμο που θα μας λύσει τα χέρια να μπορεί ένας Δήμος να το εφαρμόσει και επιλεκτικά. Δεν είναι υποχρεωτικό να το εφαρμόσει σε όλο το Δήμο το πληρώνω, σου πετάω ή το μπας που συζητάμε εδώ. Θα μπορούσε να το εφαρμόσει επιλεκτικά σε μια περιοχή ή σε μια κατηγορία του Δήμου κτλ. Κτλ. Άρα θα μας λύσει τα χέρια η τροποποίηση νομοθεσίας και την περιμένουμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Τέλειωσε το πρώτο μέρος της. Της ανακτήρια συνάντησης για το Benefit As You Save. Θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα για τους προσκεκλημένους μας από το εξωτερικό. Έχουμε ένα ελαφρύ γεύμα εδώ. Και θα ξανακινήσουμε πάλι με τους εταίρους του προγράμματος, τις εργασίες του προγράμματος, στις 3:30. Λοιπόν, μέχρι τις 3:30, διάλειμμα.